Τη μονάδα προστασίας παιδιού Ιωαννίνων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ηπείρου επισκέφθηκε η Εθνική Ομάδα Γυναικών Μπάσκετ που τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην περιοχή έχοντας μια σειρά από επαφές. Τα παιδιά του κέντρου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις παίκτριες της Εθνικής, οι οποίες με τη σειρά τους συζήτησαν μαζί τους για το μπάσκετ και ευρύτερα τον αθλητισμό, ενώ δέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά τα δώρα που τους επεφύλασαν. Καλώς ορίσατε. Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε. Είμαι Μαρία Τσολάκη. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ βρίσκεστε στη μονάδα χαίρετε. Εδώ βρίσκεστε στη μονάδα προστασίας παιδιού Ιωαννίνων. Είναι η μονάδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου. Είμαστε κρατικός φορέας. Να υπογράψουμε και την μπάλα, έτσι, να βγάλουμε και την φωτογραφία την μπάλα. Τέλεια. Κορίτσια, του χρόνου το καλοκαίρι έχουμε το Ευρωμπάσκετ που γίνεται στην Αθήνα για πρώτη φορά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Το οργανώνει η Ομοσπονδία, κατάφερε να το φέρει και μακάρι να έρθει, να έρθετε, να μπορέσει να έρθετε, να μας δείτε από κοντά. Λοιπόν, μεγάλη χαρά και τιμή για μας η σημερινή επίσκεψη της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Και τα παιδιά μας χάρηκαν πολύ στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων. Νομίζω ότι και μόνο η παρουσία τους εδώ αρκεί για να εμπνεύσει τα παιδιά μας, τα οποία ήδη, εγώ που τα γνωρίζω, αντέδρασαν αναλόγως όταν κατάλαβαν ποια κορίτσια ήρθαν εδώ να τις επισκεφτούν σήμερα. Παιδιά που με πολύ σκληρή δουλειά, με πειθαρχία, έχουν φτάσει να εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ την πατρίδα μας και να ευχόμαστε να μας προσφέρουν νίκες και να είναι πάντα γερές και να καταφέρουν το καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψή τους εμάς.